Ο δικηγόρο Βασιλιστομπουλίδη θα είναι υποψήφιο δήμαρχο τη Θεσσαλονίκη με τη λαϊκή συσπήρωση, τη δημοτική παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, όπω ανακοινώθηκε από την τομεακή οργάνωση του κόμματο. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι του στο Δήμο κοκορομαχούν για το αν αναπτύσσεται ή όχι η οχι θεσσαλονικη σε ποιου μεγαλοεπιχειρηματίε πρέπει να πάνε τα εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη και σε ποιου όχι για το αν γίνονται μεγάλα έργα στην πόλη μα. Η προπαγάνδα, για παράδειγμα, τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημοτική Αρχή Ζέρβα, ότι λίγο πολύ συμβαίνει μια έκρηξη ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έλεγε κανεί ότι είναι ορατή στην πόλη, για να λέμε την αλήθεια. Χορτάσαμε εξαγγελίε, σχέδια και ανέξοδε υποσχέσει από του σημερινού και του προηγούμενου σε κεντρική εξουσία και στο Δήμο. Για να μην μιλήσουμε για τι απίθανε καθυστερήσει στην κατασκευή του μετρό και το φιάσκο με τη δωρεά που δεν έφτασε τελικά για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Αλλά ακόμα κι αν υλοποιηθεί η περιβόητη ανάπτυξή του στην πόλη μα, όλα αυτά που εξαγγέλουν, τι σοή ανάπτυξη θα είναι, Για του πολλού, του εργαζόμενου, τη μεσαία τάξη όπω τη λένε και του νέου, ή μήπω ανάπτυξη για του λίγου το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο τη μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Ο υποψήφιο Δήμαρχο αναφέρθηκε εκτενώ στην πολιτική πρόταση του Κουκουέ για τη Θεσσαλονίκη, προτείνοντα μεταξύ άλλων να μετατραπεί ο χώρο τη ΔΕΘ σε πάρκο με ταυτόχρονη δυνατότητα για αθλητικέ και πολιτιστικέ χρήσει και δραστηριότητε. Να διασφαλιστεί επίση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με κρατική χρηματοδότηση όχι μόνο η κατασκευή του, αλλά και το αναγκαίο προσωπικό για τη συντήρηση και αναβάθμιση του πάρκου.